Αθανασίου, δεν είπα αυτό και δεν ακούσατε. Είπα ότι είσαστε, έχετε την πλήρη ευθύνη, δεν έχετε καταδικάσει και εσείς προσωπικά και η Νέα Δημοκρατία το πρόγκρομ που έγινε πριν 10 μέρες από ακροδεξιά στοιχεία και την ίδια μέρα. Δεν μιλάω για την συγκέντρωση, κύριε Αθανασίου. Είπε και ο Πρωθυπουργός και εγώ είπα ότι η διαμαρτυρία και οι άνθρωποι μπορούν να έχουν και να πούν τη γνώμη τους. Αλλά καλό θα ήταν να ήταν και μέσα στην συζήτηση και τα επιμελητήρια στην πρόταση. Αδικούν και τους εαυτούς, αδικούν και τον λεσβιακό λαό, όπου δεν ήρθαν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Και τέλος, ξαναλέω, αφορά την κάλυψη που δίνεται σε μικρή ομάδα που δεν αντιστοιχεί στον προοδευτικό λαό της Λέσβου και θα σας γυρίσει και απέναντι την κάλυψη που δίνεται για την ακροδεξιά κατάσταση την οποία έχουν δημιουργήσει, το πογκρόμ που κάνουν, το ρατσιστικό λόγο τον οποίο έχουν ταυτοποιηθεί 4 από την προηγούμενη και εσείς ακόμα συγγίνει χθείος, κύριε Αθανασίου. Και θα έχετε την πλήρη ευθύνη και το λέω και το εννοώ όσο δεν καταδικάζετε. Πάμε στο κύριε Αθανασίου. Πολιτική ευθύνη μιλάω, δεν μιλάω κάτι άλλο. Σας άκουσα, έχω διαβάσει και... Άρα μίλησα γι' αυτό, δεν μίλησα για καθοδήγηση, τίποτα άλλο ούτε. Καλύπτεται, σας είπα. Πάμε στον κύριο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, ελάτε. Καθοδηγείτε αυτή την ιστορία. Δεν, κύριε Αθανασίου, δεν έχετε καταδικάσει τίποτα. Λοιπόν, δυστυχώς για σας και δυστυχώς. Ατζέντα ακροδεξιά. Πάμε στον κύριο Αθανασίου. Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε στον κύριο Αθανασίου. Καμία σχέση με την προοδευτική παράταξη η οποία υπήρχε. Πάμε στον κύριο Αθανασίου. Κύριε Ρίγα, πάμε στον κύριο Αθανασίου. Γιατί είναι με τη Λίνη, ελάτε. Είναι πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο του κύριου Ρίγα, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση να μην αφήνουν τον συνομιλητή του να ολοκληρώσει. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Ολοκληρώσατε. Σας απάντησα, κύριε Αθανασίου. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Αφήστε τα τώρα αυτά. Μην χρησιμοποιείτε ότι ήσασταν ένας δικαστής. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό στο λόγο σας. Ακούστε, τι σημασία έχει αυτό. Ακούστε λοιπόν, διάβασα με προσοχή αυτά τα οποία κατά καιρούς αυτές τις μέρες έχετε γράψει και αυτά τα οποία λέτε. Είναι ντροπή για ένα κόμμα εξουσίας όπως δεν είστε. Θα σας επιτρέψω. Δεν θα σας επιτρέψω τη λέξη ντροπή προς κόμμα. Ακούστε, κύριε Αθανασίου. Πολιτικά θα μιλήσετε και πολιτικές πρακτικές έχετε οδηγήσει τον ελληνικό λαό. Είχατε οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε καταστροφή. Μην ζητάτε τα αρέστα και μην μας κουνάτε το δάχτυλο. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Καταστρέψατε το νησί. Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Ρίγα. Καταστρέψατε το νησί και ήρθε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι έπρεπε να γίνει δημοκρατικός διάλογος μεταξύ των φορέων για να ακούσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις. Και διαρωτώ με, τώρα πρώτη φορά ανακαλύψατε ότι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη ροή μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Έχετε πρόταση, κύριε Αθανασίου. Έχετε πρόταση. Εσείς που βυθίσατε. Τότε ως κυβέρνηση βυθίζατε τα σκάφη. Να ολοκληρώσουν μακριά και πάμε, παιδιά. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Ξεχάστε τον κύριο Αθανασίου. Κόκκινη γραμμή. Εμείς αυτά δεν θα τα κάνουμε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αθανασίου και τελειώνουμε. Και ξέρετε το πρόβλημα. Το προσφυγικό πώς έχει δημιουργηθεί. Ένα λεπτό, κύριε Ρίγα. Να μην με καλεί ο Αθανασίου τώρα για ότι δεν ακούγεται. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Πράγματι, τις πρωινές ώρες έγιναν επεισόδια μερικοί ακραίες. Κύριε Αθανασίου, από λοιπόν, τις 9 η ώρα τα κάνανε. Εκεί ήμουνα, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, γνωρίζω πάρα Αθανασίου, πολύ καλά. Κύριε Αθανασίου, πάρα κύριε πολύ Ρίγα. Καλά και ήσασταν και 5 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, και δεν καταδικάσατε, κύριε Αθανασίου. Ακόμα, συγγίνει χθείος. Ούτε τώρα δεν το κάνετε. Μην παρεβαίνετε να τελειώσει. Θέλω να κλείσω, έχω κι άλλους. Γιατί θέλετε την ακροδεξιά και αυτό τον κόσμο να τον έχετε μαζί σας, υποτίθεται. Κύριε Ρίγα. Επικίνδυνοι είσαστε. Κύριε Ρίγα, ολοκληρώστε, κύριε Αθανασίου. 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θυμάται τα νησιά ή την Ελλάδα. Είναι εδώ και καιρό υπουργοί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε όλη τη χώρα. Δύο. Ανακοινώθηκαν μια σειρά από έργα υποδομών και έργα τα οποία στηρίζουν την οικονομία του νησιού. Δεύτερον, ο κύριος είπε καταστροφή της οικονομίας. Η οικονομία του νησιού είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση που έχει γίνει ιστορικά στον τουρισμό στο νησί. Και τελευταίο. Εγώ έχω πει και είπα και δημόσια τις προηγούμενες μέρες για το πρόβλημα που υπάρχει στη Μόρια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές θα έλεγα δεν τιμά κανένα την κοινωνία. Θα φωνάξω το Βίτσα και θα τα πούμε. Δημήτρης ο Βίτσας έδωσε λύσεις και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί.